Φίλοι, ανάσες και σιωπή. Όταν φέρουμε στη μνήμη μας ανθρώπους αγαπημένους, ανθρώπους που θα μείνουν για πάντα στο πάνθεο της μνήμης μας, ανθρώπους σαν την Αθούλα την Κότσου. Θα ήθελα απλά να αναφέρω μια άλλη πλευρά, έτσι σαν γέφυρα, πριν ακούσουμε άλλους ανθρώπους να μιλάνε για την Ανθούλα και να μοιράζονται δικές τους μνήμες, δικά τους φυλαχτά από τη ζωή κοντά της. Ότι η Ανθούλα ήταν ξεχωριστή και για ένα επιπλέον λόγο. Ανήκει σε αυτή την κορυφαία γενιά που πέρασε τη σκυτάλη κατευθείαν στα παιδιά της. Θυμάμαι την κουβέντα στο σπίτι. Ήτανε άνοιξη του 2004. Ο Βασίλης ήταν εκεί. Η Σοφία η Μάτσια ήταν εκεί. Ο Σοκράτης ο Τσιάβος ήταν εκεί. Ένα μεσημέρι, 4 ώρες κουβέντα με μνήμες και με αφηγήσεις για την εξέλιξη του πολυφωνικού τραγουδιού στα κτίσματα, για την πορεία του πολυφωνικού των κτισμάτων και για όλα αυτά. Και κάποια στιγμή, όπως το έφερε η κουβέντα, επισημάναμε την εναντήρητη αλήθεια ότι από όλη αυτή τη γενιά, εκείνη που αξιώθηκε να δει το παιδί της να παίρνει τη σκυτάλη και να τραγουδάει στην πρώτη γραμμή όπως και εκείνη, ήταν η Ανθούλα. Και αυτό είναι η μεγάλη υπόθεση για όποιον αγαπάει την παράδοση και πέρα από το πολυφωνικό τραγούδι. Να παραδίδει την αγάπη, την πρεπιά, την αξιοσύνη στον αμέσως επόμενο κρίκο. Και αυτό ήταν κρίσιμο στα δικά μας χρόνια όταν βρίσκαμε τα εγγόνια να τραγουδάνε και μια γενιά από τις δυσκολίες της ζωής να μην έχει πιάσει αυτή τη σκυτάλη. Τα παιδιά δηλαδή. Και είναι μεγάλη υπόθεση για την Ανθούλα ότι ο Βαγγέλης, ο γιος της, όλα τα χρόνια του την είχε δίπλα του. Τον τιμούσε, τον στήριζε και μετάγγιζε. Όλη αυτή την ανεκτίμητη κληρονομιά του τόπου της, του χωριού της, σε τόσους και τόσους μαθητές, κοινωνούς λέω εγώ, αυτής της τόσο πολύτιμης πολυφωνικής παράδοσης. Θα ήθελα να πάρει τη σκυτάλη του λόγου που έτσι κι αλλιώς θα τη μοιραστούμε πολύ, μια μαθήτρια του επόμενου κρίκου. Μαθήτρια δηλαδή του Βαγγέλη του Κότσου. Η Βούλα η Μπαϊμάκα. Καλότυχα είναι τα βουνά, καλότυχη είναι η κάμπη, που θάνατο δεν καρτερούν και χάρο δεν παντέχουν. Μία από τις κορυφαίες μορφές του υπηρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού. Ο Σπάρτης, στο πολυφωνικό των κτισμάτων, ανέδειξε και μας μίλησε στη μοναδικότητα του πολυφωνικού ρυθμού μέσα από συναυλίες και ηχογραφήσεις. Η λαλιά της λαογραφικός θησαυρός γνώσεων. Ξετυλίγοντας την ανέμη της παράδοσης, το τραγούδι της φέρνει στις μνήμες μας εικόνες και ήχους από τα παιδικά μας χρόνια. Στάθηκε δίπλα στο γιο της Βαγγέλη, μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση και αγάπη για το τραγούδι που αγάπησε και υπηρέτησε μια ζωή. Τιμώντας σήμερα την Ανθούλα Κότσου, τιμούμε και την παρακαταθήκη που δημιούργησε η γενιά της. Γενιά γεμάτη από τους καημούς της ξενιτιάς. Κυρά Ανθούλα, υποσχόμαστε να παραμείνουμε πιστοί στην κληρονομιά που μας παρέδωσες και να την μεταφυτέψουμε στις επόμενες γενιές. Αθάνατη. Yeah.
εκπλήσα δημοσιλεμένη. Με λάμπαδες, με κελιά, Χριστιανός προκαημένη, για τέματος Χριστιανός δημοσιλεμένη. Τι μας πλακώς σε τολιά, προκαημένη, τι μας πλακώς σε τολιά. Πασχαλιά, πόρτα ημένη, σαν τα νιάτη, Πασχαλιά, δημοσιλεμένη. Σαν κατσικιά, τα γιο-γιο, πόρτα ημένη, σαν τα τσικιά, τα γιο-γιο. Thank you.